κατηγορούν τους Ρουμάνους, λέω. Καταλάβες. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ δεν κατηγορώ τους Ρουμάνους. Ωραία. Είμαι από τους χειρότερους Ρουμάνους. Α, λέτε. Εντάξει. Πόση ρίδα μέσα. Πάλι. Και πάλι, δεν θα το περιορίσω στην εθνοτική καταγωγή του οποιοδήποτε, ούτε ακόμη για εμάς τους Κύπριους. Θα πω απλά ότι είναι θέμα έλλειψης παιδείας. Έλλειψης παιδείας και εφαρμογής νομοθεσιών. Ευχαριστώ, κύριε Χριστόδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Γεωμαμίτη. Κλείνουμε το στούντιο. Ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς. Θέλω να πω ότι κατατίθεται ακόμη ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα είναι η ποινικοποίηση της παρεμπόδισης του κυνηγίου. Θα το συζητήσουν και αυτό σήμερα. Δηλαδή, αν μια παρέα νεολαίοι βγουν και πάνε στα βουνά και βρουν ένα ωραίο ξέφωτο και κάτσουν να φάνε τα σάντουις τους και να παίξουν την κιθάρα τους, το ντουμπερλέτσι και τον τέφι που έχουν πάρει μαζί τους, να διασκεδάσουν, αυτό θα θεωρείται ποινικό αδίκημα, γιατί θα διώχνει το θύραμα. Ναι. Υπάρχουν τέτοιες πρόνοιες, οι οποίες θεωρώ ότι είναι αντισυνταγματικές, δεν πρόκειται, θεωρώ, να περάσουν, αλλά θεωρώ ότι είναι ντροπή και μόνο το γεγονός ότι κατατέθηκαν τέτοιες προτάσεις. Ναι. Δηλαδή, Σε ποια κοινωνία ζούμε πλέον. Μάλιστα. Ας γνωματεύσει και Γενικός Εισαγγελέας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωμαμίτη, για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Πάμε όμως να δούμε.